το ζήτημα δεν στερείται σοβαρότητα. Αλλά νομίζω πάλι εγώ θα τα συνυπογράψω αυτά που άκουσα. Ούτε ανθρωποφαγία χρειάζεται. Μέσα στα πλαίσια της λογικής, με χαμηλούς τόνους, χωρίς κομματική αντιπαράθεση, με θεσμική σοβαρότητα και επάρκεια και υπέρ της διαφάνειας. Και πάμε να συζητήσουμε τα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα της χώρας. Διότι μπορεί να λύσουμε όσα θέματα του πόθεν έσχες θέλετε, χανόμαστε. Λοιπόν, μην αποπροσανατολίζουμε μονίμως. Και τότε προς το δεν το λέω για τον κύριο Βαρέα, δεν είναι σωστό. Κάτι πρέπει να γίνει, να είναι διαφωνώ, και πιο γρήγορα. Δεν διαφωνώ. Και, πιο και αυτό που είπε για τα ηλεκτρονικά είναι πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Δεν είσαι πουθενά. Τον ακούμε τώρα ότι του 12 είναι σε κρεμότητα ακόμα. Είναι λίγο αστείο. Μην τα συζητάτε. Μπορώ να πω και άλλα. Εάν πώς αστιβάζονται, όχι μόνο για τους βουλευτές, έτσι, που αν θέλετε των βουλευτών εξετάζονται περισσότερο. Εδώ το θέμα είναι να λειτουργεί αυτό το σύστημα, όχι να είναι απλώς. Αλλά ξέρετε, στο τέλος θα καταλήξουμε στη χώρα να υποβάλλουν υπόθεν αίσθηση πάντες και ουδείς να ελέγχεται. Διότι στο τέλος τι κάνουμε, αέναη επέκταση. Μα γι' αυτό λέω το θέμα είναι να λειτουργεί αυτό το σύστημα. Τώρα, και να επιτελεί το σκοπό του. Σας θυμίζω, με συγχωρείτε που σας το ξαναλέω, αλλά εγώ έχω αποφασίσει, επειδή είμαστε σε κρίση, να λέω την αλήθεια όπως την νιώθω. Η χώρα πάει στον τοίχο. Έχουμε χιλιάδες προβλήματα. Βεβαίως πρέπει να τα εξετάσουμε και αυτά, βεβαίως να τα δούμε. Δεν χρειάζεται να πυροβολούμε κανέναν. Ο καθένας πάει να κάνει τη δουλειά του με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Κανείς φαντάζομαι γιατί δεν του είναι ευχάριστο. Εγώ είδα χθες τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έλεγε ότι η χώρα αντέχει η πλειοψηφία και πάει. Μα τώρα πάει, δεν συμφωνώ, αλλά είναι, τον υπουργό οικονομικών και έφυξα. Είμαστε στα 6 χρόνια πλέον. 25,9 λίγο πληρώνεται. Το είπε, είπε ότι είμαστε μια μονάδα κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Τι υπολογίζει το μέσο όρο, 35,5 είναι ο μέσος όρος. Και να σας πω κάτι. Εγώ με τον κύριο Βαρεμένο είμαι. Της πολιτικής ευθύνη, των πολιτικών η ευθύνη που φτάσαμε ως εδώ είναι πολύ μεγάλη. Θα είναι επίσης τεράστια εάν το πολιτικό σύστημα, το οποίο εναλλάσσεται σε ρόλους, από το όχι σε όλα στο ναι, ναι και τούμπαλιν, έτσι, δεν βγάλει τη χώρα από την κρίση. Και να σας πω κάτι. Εγώ λέω, εάν η χώρα βγει από την κρίση, δεν έχει να χάσει κανένας από την αντιπολίτευση. Έτσι και μικροπολιτικά να το πάμε, η εφαρμογή οποιοδήποτε προγράμματος ανοίγει φθορά, δημοκρατία έχουμε, θα κατευθυνθεί όπου κατευθυνθεί. Αλλά έλεος όμως, έλεος, εάν δεν έχουμε βγάλει συμπεράσματα από την κρίση και συνεχίζουμε το ίδιο χαβά, τον ίδιο χαβά, τον ίδιο χαβά. Και να σας πω κάτι, θα πούνε οι άλλοι, ή απ' έξω, όποιες σκοπιμότητες και αν έχουν ορισμένοι από αυτούς, που εμένουν ορισμένες πλευρές απ' έξω, έτσι, και το βλέπουν όλοι αυτό το πράγμα. Και δεν ισχύει μόνο σήμερα, ίσχυε και παλιότερα, θα πω εγώ. Ναι. Αυτή Γιώργο, η άποψη που έχει έτσι σχεγραφηθεί σαν άποψη του Σόιμπλε υπήρχε από παλιά, υπάρχει και τώρα. Και είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στη χώρα. Είναι απίστευτο. Υπάρχει μια ελίτ η οποία είναι εγωιστική. Υπάρχει 1% των Ελλήνων το οποίο είναι έτοιμο και έχω στοιχεία επ' αυτού να φύγει ανά πάσα στιγμή να πάει να ζει στο εξωτερικό. Okay. Κάποια στιγμή δεν θέλω να. Και δεν είναι θέμα ούτε αστυνομικό. Είναι μια ελίτ που ζει μόνο επειδή έχει καλό καιρό εδώ. Δεν την ενδιαφέρει η κρίση, δεν έχει πληρώσει για την κρίση. Μπορεί να το είναι το 100 αυτό. Δεν ξέρω πόσο είναι. Έτσι. Και είναι έτοιμο να πάει να ζει στο εξωτερικό. Κλείστε τα σύνορα. Δεν την ενδιαφέρει. Αυτή την ελίτ δεν την ενδιαφέρει η Ελλάδα. Έτσι. Γιώργο, πες μου από εκεί και πέρα. Πρέπει η κυβέρνηση να εφαρμόσει ασύμετρα πλέον μέτρα εναντίον τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή. Ασύμετρα. Δεν έχει. Ασύμετρα μέτρα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Okay. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Πρέπει όμως να αφήσει τις ασύμμετρες απειλές και να πάει στα ασύμμετρα μέτρα. Ήδη την εβδομάδα το νομοσχέδιο για το αδύνατο χρήμα. Μακάρι να βρει τον τρόπο να πολεμήσει το λατρεμπόριο, ότι προδιαφυγή. Ασύμμετρα, δεν ξέρω όλα. Ασύμμετρα μέτρα. Έτσι. Γιατί ο λαός το θέλει αυτό. Και δεν λέω εκδικητικά εγώ. Δεν λέω να καλλιεργήσουμε εκδικητικά αισθήματα. Έτσι. Να σου πω κάτι. Λέμε τώρα για πρόσημο αριστερό σε αυτή την κρίση που είμαστε. Κατά τη γνώμη μου και την ομιλία μου στη Βουλή αυτό είπα. Ποιο είναι το κύριο πρόσημο αριστερό? Δίκαιη κατανομή των παρών. Έτσι, να καταλάβει ο κόσμος, βάρη υπάρχουν. Για να κλείσει κανένα κανάλι. Τι είπατε? Για να κλείσει κανένα κανάλι. Δίκαιη κατανομή των βαρών, είπα εγώ. Για το αριστερό. Έτσι. Και έπειτα. Okay. Πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω. Τις πιο πρωτότυπες για να αντιμετωπιστεί η αποκλιμάκωση, να πετύχουμε την αποκλιμάκωση ενεργείας. Ναι, αλλά κάντε το όμως. Ένα χρόνο κυβερνάτε. Ναι, λέω εντάξει. Εντάξει. Ναι, εντάξει, λοιπόν, λέω, δεν είναι εύκολο. Μην περιμένουμε μια μέρα. Δεν ξέρω. Αλλά να δείξουμε ότι αντιστρέψουμε την κατάσταση. Όσο όμως το πολιτικό σύστημα δείχνει αυτή την εικόνα, έτσι, επιπτωμάτων και επισυντριμμιών, να κερδίσει τι, λέω εγώ. Και υπάρχει μια εκδικητικότητα από μια μεριά του πολιτικού σύστηματος. Έχουμε λόγο να παρακαλούμε. Βέβαια, έχετε λόγο. Μια κουβέντουλα. Με συγχωρείτε. Εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία. Η οικονομία δεν αναπτύσσεται. Το 2015 γυρίσαμε σε ύφεση προς τα κάτω.
Το 16 προβλέπει 0,7, θα πάμε σε ύφεση με τα μέτρα που παίρνει. Εάν δεν αναπτύξουμε την οικονομία, σωτηρία δεν υπάρχει για κανέναν. Η ανθρωποφαγία, ο συνεχής χειρισμός, δήθεν θα κυνηγήσουμε κάποιους, τους κάποιους πλούσιους που είναι οι κακοί και θα τα φέρουμε υπέρ των φτωχών, μια αέναη λεκτική επαναδιανομή σε ένα συρρυκνούμενο ακαθάριστο εθνικό προϊόν πουθενά δεν μας πάει. Κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τεράστιο λάθος οικονομικής πολιτικής. Τεράστιο λάθος. Κάντε πρόταση. Τεράστιο. Βέβαια, θα σας την έκανα. Σας την έκανα και στη Βουλή και σας ξαναλέω και τώρα. Κάνετε λάθος να προτάσετε μόνο το χρέος. Να προτάξετε την ανάπτυξη και να προτάξετε το ασφαλιστικό. Να σταματήσετε να δίνετε τα χρήματα από τις κρατικοποιήσεις στην εξυπηρέτηση του χρέους. Να σταματήσετε να χαλάτε όλο το εθνικό σας κεφάλαιο που έχετε για να διαπραγματεύεστε το χρέος. Το χρέος μας χτυπάει το 2023. Είναι ένας άλλος αιώνας. Και να σταματήσετε να κάνετε τεράστιο λάθος στο μεταναστευτικό, το οποίο μας χτυπάει στο Δόξα Πατρί και σας το λέμε επί ένα χρόνο. Για όσα σας λέω, έχουμε καταθέσει επακριβείς προτάσεις. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να με τις λάβετε υπόψη σας. Διακριτικά σας διαβεβαιώ, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, οι όποιες γνώσεις μου στη διάθεσή σας. Και να σας εκθέσω στο παραμικρό. Εγώ θέλω να θίξω δύο θέματα στον επιλογό μου. Το πρώτο είναι ότι στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό, για πρώτη φορά από τα χρόνια που εγώ θυμάμαι, γιατί είμαι στη Βουλή, υπήρξε τέτοια προθυμία από βουλευτές της πλειοψηφίας να πάρουν το λόγο. Υπολογίζουμε ότι 35 με 40 βουλευτές δεν πήραν το λόγο. Γι' αυτό υπήρχαν πριν Σαββάτου, που υπήρχε συνωστισμός, Παρασκευή, Πέμπτη, υπήρχε τεράστια άνεση χρόνου μέσα στη Βουλή και αυτό είναι πρωτοφανές. Με συγχωρείτε. Ναι. Τώρα εδώ είμαστε πάλι. Εγώ δεν θέλω να αντιδικήσω τον Πρωθυπουργό. Δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Ο Πρωθυπουργός εδώ που τα λέμε, εμένα με απογοήτευσε στη Βουλή προχτές με τον τρόπο που μίλησε. Έτσι, είπε απίστευτα πράγματα. Είπε οι ελληνικές τράπεζες είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Είπε προστατεύουμε τους συνεπείς δανειολήπτες. Λες και οι συνεπείς δανειολήπτες χρειάζονται προστασία. Αφού δεν έχουν κανένα πρόβλημα, το θέμα είναι με τους ασυνεπείς και τις αιτίες της ασυνέπειας. Ο κύριος Τσίπρας έχει, φοβάμαι, παρότι ηλικιακά νέος, έχει πάθει το εξής απλό. Που παθαίνουν όλοι, ή φαντάζομαι είναι επικίνδυνο να πάθουν όλοι, γιατί με δύο το πάθανε, όταν ανεβαίνει στην εξουσία. Σιγά σιγά χάνει την επαφή σου με την πραγματικότητα. Και νομίζεις, γιατί δεν αφήσει τότε τις προθέσεις του, ότι όλα πάνε ωραία, ότι όλα πάνε καλά. Εν τω μεταξύ όμως, η ανεργία καλπάζει. Οι επιχειρήσεις εξαιτίας των capital controls, η μία μετά την άλλη, ζορίζονται. Χρήμα δεν έχει έρθει να κυκλοφορήσει. Κοινωνικά κονδύλια δεν απορροφιώνται. Μπαίνουμε στο διάλογο για το ασφαλιστικό, το οποίο είναι δευτερογενώς ηφαισιακό. Βάζουμε 3,2 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους. Πώς θα βγούμε από αυτό το πράγμα? Εδώ το πράγμα, εγώ ειλικρινά σας λέω, με έχει πιάσει η ψυχή μου. Για τον τόπο, για την πατρίδα και για τους ανθρώπους. Πέρα από κόμματα, πέρα από παρατάξεις, ούτε εκλογές έχουμε ούτε τίποτα. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά ζόρικα. Η Τουρκία αλωνίζει. Έχει χρησιμοποιήσει και το μεταναστευτικό, έχει γίνει ρυθμιστής των πάντων. Πάω ένας μετά τον άλλον στην Άγκυρα για να ζητήσει βοήθεια από τον Ερντογάν. Καταλήξαμε, τους έχουμε στείλει όλους προσκυνητές στον Ερντογάν. Οι Σκοπιανοί μας κάνουν τον καμπόσο, κλείνουν τα σύνορα. Πού πάμε δηλαδή, για να καταλάβω, πού πάμε? Με συγχωρείτε, ειλικρινά σας λέω. Καθίστε να κάνουμε ένα διάλειμμα να το σκεφτούμε, να σας απαντήσουμε. Αν έχετε την καλοσύνη, περιμένετε. Πάμε. Και θα δώσω και σε μένα το λόγο για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Γιώργος Βαρεμένος από το ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Δέντες από τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέας Λοβέρδος, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Βασίλης Κόκαλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο. Κοιτάξτε, λέγαμε και στο διάλειμμα ότι υπάρχει, λόγω της πίεσης, αλλά λόγω και του ταπεραμέντου που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, μια απώλεια της δυνατότητας διάκρισης. Όχι να διακριθώ να βγω πρώτος, να διακρίνω το Α με το Β, το άσπρο με το μαύρο, το καλό με το κακό. Στο πλαίσιο αυτής της απώλειας, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε. Εμείς που δεν είμαστε στην Επιτροπή του Ποθενέσχες για τα θέματα αυτά, παρακολουθούμε τη συζήτηση. Εμένα με ενδιαφέρει να θυμίζω ότι μείζον πολιτικός του Πασόκ, που δεν εδήλωσε, έφαγε 4 χρόνια φυλακή. 4 χρόνια φυλακή. Ήταν δε στο στόχαστρο της δημοσιότητας επί πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μια από τη δική μας πλευρά κατανόηση στη δουλειά που κάνει ο κύριος Βαρεμένος και οι συνάδελφοι και οι κύριοι και οι κυρίες που δουλεύουν στην Επιτροπή Ποθενέσχες. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι υπήρξαν και 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εάν υπήρχε πρόβλημα με στέλεχος του Πασόκ ως κυβερνητικού κόμματος τα προηγούμενα χρόνια, θα ήταν πρωτοσέλιδο από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί σε όλα τα έντυπα, σε όλα τα sites, σε όλες τις τηλεοράσεις. Υπάρχει τώρα μια σωστότερη, πιστεύω εγώ, μεταχείριση του θέματος, υπιότερη πολιτικά.
δικαιότερη πολιτικά, όπου ακολουθείται η γραμμή αυτή που λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Προθενέσχειας, να δούμε τι είναι το θέμα και μετά κάνουμε κριτική. Το δεύτερο που θέλω να πω επί του θέματος αυτού είναι ότι υπάρχει ένα δυσμενές προνόμιο στον πολιτικό κόσμο της χώρας, τα δικά του δεδομένα να είναι στη δημοσιότητα 100% και 12 μήνες το χρόνο, ενώ άλλοι χώροι και δεν ελέγχονται, αλλά και δεν υπάρχει δημοσιότητα. Αυτή είναι μια δυσμενής διάκριση, ενδεχομένως και σωστή, ενδεχομένως όμως και λάθος. Ειδικά όταν αφορά τους κριτές. Όταν οι κριτές δεν κρίνονται, υπάρχει ένα θέμα. Τρίτο και τελευταίο. Και ποιοι είναι οι κριτές που κρίνονται, οι δικαστές εννοείται? Κριτές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το θεσμικό ρόλο, είτε επαγγελματικό είτε πολιτικό, είτε επαγγελματικό είτε μέσα από τις κρατικές λειτουργίες, να αξιολογούν τις πρακτικές των άλλων. Και μπορεί να είναι πολλοί οι κριτές αυτοί. Μπορεί να είστε εσείς οι δημοσιογράφοι, μπορεί να είναι οι δικαστές που αποφασίζουν, όποιος έχει τη δυνατότητα να κρίνει τον άλλον. Εγώ πιστεύω πρέπει να βγαίνουν όπως είναι με τα ονόματα και τα νούμερα στη δημοσιότητα. Να κρινόμαστε όλοι. Όποιος δεν θέλει να αλλάξει δουλειά. Αυτή είναι μια γραμμή βλέψης. Και αυτή είναι μια γραμμή βλέψης που πακούει στην αρχή της ισότητας. Αλλά υπάρχουν και ιδιαιτερότητες που πρέπει κανείς να σέβεται. Άρα, εγώ θέλω να είμαι ως προς το θέμα όχι λαϊκιστής αλλά σοβαρός. Όμως, σας ξαναλέω, αισθάνομαι ότι η συζήτηση αυτή έχει και μια ματαιότητα. Έχει μια ματαιότητα. Όταν έχει χαθεί η δυνατότητα διάκρισης, όλα είναι. Τέλος πάντων, πώς τον έδωσε τον Πρωθυπουργό σας? Κοιτάξτε. Γιατί έδωσε το πλαίσιο. Εγώ τον άκουσα στη Βουλή. Εχθές δεν τον είδα για να μην ειλικρινής, αλλά διάβασα σήμερα το πρωί. Στη Βουλή όμως τον άκουσα, μίλησε 57 λεπτά. Τα πρώτα 8 λεπτά αφορούσαν το προσφυγικό και εκεί είχε κάτι να πει. Καλός ή κακός. Εγώ τον βρήκα και χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών, το είπα, να αντιφάσκει με τον κύριο Μουζάλα ως προς το ζήτημα του τι συζήτησε το Κογκλάβιο των Επιτρόπων και εν συνεδριάσει και στα διαλύματα σχετικά με τη διετή αποβολή της Ελλάδας. Αλλά είπε ο κύριος Μουζάλας, είπε ο κύριος Τσίπρας. Πάντως το 8 λεπτό αυτό το πρώτο του κυρίου Τσίπρα είχε ενδιαφέρον, εγώ το άκουσα με μεγάλη προσοχή. Μετά έπεσε σε περίπου μισή ώρα μονολόγου πόσο καλά τα πηγαίνει η χώρα, όπου εκεί εγώ καταστάλαξα στο τέλος ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάμε. Όλα πάνε καλά. Τι χρειάζεται η συζήτηση? Δεν υπάρχει κάτι που να μην πηγαίνει καλά και εμένθη μάλιστα τους δημοσιογράφους που τα τόσα καλά δεν τα προβάλλουν. Και προβάλλουν τα αρνητικά. Και χθες έτσι. Τέλεια δηλαδή όλα. Άρα η κυβέρνηση είναι σταθερή, το εύχομαι. Πραγματικά το εύχομαι, γιατί η σταθερότητα είναι πηγή καλού. Η αστάθεια είναι πηγή κακού πάντα στις δημοκρατίες. Η κυβέρνηση είναι λοιπόν σταθερή, όλα τα έχει κάνει καλά. Δεν υπάρχει θέμα ασφαλιστικού. Το 0,6% όσων προέβλεπε το μνημόνιο Τσίπρα έχει ήδη εισπραχθεί ή θεσμοποιηθεί. Άρα απορώ γιατί σκοτωνόμαστε για το ασφαλιστικό. Η ανάπτυξη είναι ζήτημα χρόνου. Όλα πάνε πολυβολιδών. Το ΕΣΠΑ κινείται σωστά. Όλοι οι χώροι της κυβερνητικής δράσης ευδοκιμούν. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας ταλαιπωρείτε και να σας ταλαιπωρούμε με καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ μας ή ξέρω εγώ με αντιπαραθέσεις μαζί σας. Παρακολουθώ λοιπόν εγώ τον Πρωθυπουργό. Θέλω να τον πιστεύω. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν έχω και κάτι άλλο να σας πω. Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη. Δύο λόγια για την βλέπετε και εσείς με την ίδια αισιοδοξία τα πράγματα. Ακούστε, ότι τα πράγματα δεν είναι και εύκολα, δεν είναι και εύκολα. Να πούμε δύο λόγια για το πόθεν έσχες. Τη στιγμή που μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού σηκώνει φορολογικά βάρη δυσβάστακτα, είναι αδιανόητον πολιτικοί να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Να αποφεύγουν φορολογικές υποχρεώσεις ή νόμιμες υποχρεώσεις. Ο κ. Βαρεμένος όντως μπορεί να είναι σε δύσκολη θέση. Είναι μια ευαίσθητη, μια δύσκολη επιτροπή. Αλλά δεν μπορεί να ζητάμε από τον ελληνικό λαό θυσίες και εμείς ως πολιτικοί να μην εκπληρώνουμε βασικές νόμιμες υποχρεώσεις. Ωραία. Καταθέσει στο εξωτερικό, κύριο Καμπουράκη. Βουλευτές. Δεν πρέπει να μάθει ο κόσμος ποιοι βουλευτές έχουν χρήματα στο εξωτερικό. Μα τα έχουν δηλώσει ποτέ. Τα έχουν δηλωμένους. Είναι στο πόθεν έσχες όλα. Δεν είναι θέμα το πόθεν, είναι το έσχες. Ποιες είναι οι κυρώσεις, εάν δεν δηλώσεις έναν λογαριασμό? Έχω 10 λογαριασμούς στην Ελβετία. Αν δηλώσεις. Ναι. Θα σε κλείσουν μέσα. Υπάρχει στο νόμο αυτό. Ακούστε, είναι θέμα το έσχες, όχι το πόθεν. Έχω 10 λογαριασμούς στην Ελβετία. Δηλώνω τους 5. Είσαι κλέφτης, θα σε κλείσουν μέσα μας. Ναι, όλα αυτά όμως ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει. Και είναι απαράδεκτο το φαινόμενο να υπάρχουν αυτές είτε παρατυπίες στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Και έρχομαι τώρα στην αισιοδοξία. Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αυτή όμως η μυρολατρεία δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Χθες ο Πρωθυπουργός περιέγραψε
το πώς θα κινηθεί η χώρα. Για να μην υπάρχει μυρολατρία πρέπει να υπάρχει δράση όμως. Ναι, βεβαίως. Κινηθεί το κάλεσε σύστημα. Τα πολιτικά κόμματα και τι είπε, το απλό, το διάλογο. Ελάτε να συζητήσουμε. Να ακούσουμε τις προτάσεις σας τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Δεν ζήτησε συνευθύνη. Ζήτησε το διάλογο. Και ανταυτού εισπράξαμε ότι εμείς θα πάμε να ακούσουμε. Όταν ένα. Όταν έρθει ποιο θέμα, ρε παιδί, πες με ένα θέμα. Κύριε Καμπουράκη, ασφαλιστικό, κύριε Καμπουράκη, θα δεχτώ, θα δεχτώ ότι στο ασφαλιστικό δεν συμφωνούμε. Τουλάχιστον στο προσφυγικό. Ναι. Έπρεπε όλα τα κόμματα να χαράξουν ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο. Φέρτε μας τις προτάσεις για το ασφαλιστικό. Να τις δούμε. Αυτό λέει. Βεβαίως. Που τις δικές τους έχει φέρει. Πώς δηλαδή δεν έχει φέρει τις δικές του καθόλου και κατηγορεί τους άλλους γιατί δεν φέραν τις δικές. Ας είναι το Πασόκ λέει ότι έχει δώσει προτάσεις. Α, εντάξει. Το λέτε, η Νέα Δημοκρατία δια του στόματος του κ. Πλακιωτάκη είπε ότι θα πάμε μόνο να ακούσουμε και θα φύγουμε. Ναι. Είναι μια και ο Πρωθυπουργός είπε κάτι το πολύ απλό. Ελάτε να συζητήσουμε τις προτάσεις. Ναι, όμως το πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή όπως είμαστε με τις ασφιχτικές πιέσεις των απ' έξω είναι γιατί δεν κάνει προτάσεις ο κ. Δένδιας. Αυτό θα. Ή ο κ. Λοβέρδος. Όχι. Όχι. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Αυτό θα συνέβαλε ενδεχομένως και πρέπει να υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν επιδεικνύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την υπεύθυνη εθνική στάση την οποία πρέπει να επιδείξουν. Η αντιπολίτευση φταίει τώρα. Όχι, και δεν λέω ότι φταίει η αντιπολίτευση. Γιώργια, για πες τώρα για τον Πρωθυπουργό και εσύ, γιατί να το πω δεν είναι. Καταρχάς, επειδή είπε ο κύριος Δένδιας για την συζήτηση στη Βουλή, για την τελευταία μέρα. Ναι. Κύριε Δένδια. Και ο κύριος Λοβέρδος θα πει. Όχι, εσύ είπες. Είπα κι εγώ, ναι. Αλλά λέω είπε και ο κ. Λοβέρδος. Δεν είπα μόνο. Τα είπε χειρότερα ο κ. Λοβέρδος. Τραγική η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας, η απουσία της. Υπήρξαν στιγμές την τελευταία μέρα. Ένας βουλευτής. Ένας. Γιατί. 50 ομιλητές είχαμε. 50 ομιλητές. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε, κύριε Δένδια. Και θα όλοι πω το πρόβλημα εγώ και κάτι. Μισό λεπτό. Το πρόβλημα το είχατε εσείς. 35 βουλευτές σας δεν πήραν το λόγο. Μισό λεπτό. Να λέμε την αλήθεια. Εγώ θα πω το εξής. Εγώ συμμερίζομαι την κριτική σου στη Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο την κριτική. Δεν μιλάει επί του εσωτερικού. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ακούστε να σας πω τώρα. Θα σας πω κάτι. Είναι απολύτως αντικειμενικό. Κομμάτι. Αφήστε με. Δεν έχω καμιά διάθεση να κάνω αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία. Καμία. Σας λέω όμως ποια ήταν η εικόνα. Παράδειγμα, οι αρχηγοί μετά. Δεν είναι δυνατόν οι αρχηγοί να μπαίνουν δύο λεφτά πριν μιλήσουν, και αφού ειδοποιηθούν. Δεν έχουν την περιέργεια να ακούσουν έναν άλλο αρχηγό. Ο Πρωθυπουργός, όταν μιλούσε η κυρία Γεννηματά, σηκώθηκε και έφυγε. Όχι, κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ήταν και στον κύριο Πλακιωτάκη και ήταν και πριν. Όταν μιλούσε ο δικός μας αρχηγός, σηκώθηκε και έφυγε. Να σας πω κάτι. Μα δεν ακούνε από τα μόνη τώρα. Ήταν απρέπεια. Ακούνε, να σας πω κάτι. Αν θέλουν οι αρχηγοί, το συνεχίσουν. Εγώ λέω μια παρατήρηση. Την ακούνε. Να τη λέτε όλοι. Αν δεν θέλουν, απολύτως όλοι την είπα. Για όλους λέει όλοι. Σας επισήμανα κάτι το οποίο μας έχει πειράξει. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Γιατί δεν υπακούει στη δεοντολογία του διαλόγου. Διάλογο σημαίνει και ακούω και λέω. Ακούστε να σας πω. Από εκεί και πέρα. Τώρα για το διάλογο δεν γίνεται διάλογος. Παράλληλοι μονόλογοι γίνονται, κατά τη γνώμη μου. Παράλληλοι μονόλογοι. Η χώρα. Εσύ τα βλέπεις και από ψηλά τώρα. Τα βλέπεις στο άλλο μάτι. Και να μην ήμουν, προσπαθώ πάντα να τα βλέπω από πάνω τα πράγματα. Έτσι. Και δεν συμφωνώ. Να δημιουργούμε μια αίσθηση ότι η χώρα τέρμα δεν έχει ελπίδα. Έτσι. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι τι σημαίνει αυτό μετά. Γιατί κάποιοι έχουν την αυταπάτη ότι αν αποτύχει αυτό το πρόγραμμα, τι καλά που θα είναι και σε πόσο προνομιακή θέση θα είναι. Πλανώνται, το είπα και στη Βουλή. Πλάνιν ικτράν. Ικτράν πλάνιν. Εάν νομίζουν κάποιοι ότι θα βρεθούν σε προνομιακή θέση. Εγώ να σας πω κάτι. Πώς λέω, σας το λέγατε το 16, το είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή. Θα σας πω και το άλλο που είπα. Στην ομιλία μου στη Βουλή είπα ότι το 16 δεν θα είναι εύκολη χρονιά. Θα είναι δύσκολη χρονιά. Έχει δυσκολία. Κυρίως διότι δοκιμάζεται προδοτική ικανότητα. Κάποτε η μεσαία τάξη είχε να δώσει πολλά με ενοχή κυβερνήσεων και γενικευμένη συνενοχή δεν φορολογούνταν. Φοροδιέφευγε. Φοροδιέφευγε. Τώρα δεν έχει να δώσει εκείνα που είχε να δώσει τότε. Άρα λοιπόν δοκιμάζεται η φοροδοτική ικανότητα. Χαίρομαι που το ακούω. Γιατί ο κύριος Τσακαλώτος μας είπε ότι φορολογούμαστε και λιγότερο από τους Ευρωπαίους. Και έχουμε περιθώρια. Ξέρετε και το λέω, κύριε Δένδια. Μην κάνουμε τώρα μικροπολιτική αντιπαράθεση. Το λέω επειδή ο κόσμος είναι κουρασμένος. Έτσι. Όχι. Είναι καυτή συμφωνία. Δεν συμφωνώ. Αλλά άκουσα τον υπόλοιπο οικονομικό. Είμαστε στα 6 χρόνια πλέον. 25 κομμάτια πληρώνεται. Το είπε. Είπε ότι είμαστε μια μονάδα κάτω από το μέσο όρο τη Ευρώπη. Τι υπολογίζει το μέσο όρο. 35 κομμάτια είναι ο και να σα πω κάτι. Εγώ με τον κύριο Βαρεμένο είμαι. Της πολιτικής ευθύνης, των πολιτικών η ευθύνη που φτάσαμε ως εδώ είναι πολύ μεγάλη. Θα είναι επίσης τεράστια
Εάν το πολιτικό σύστημα, το οποίο εναλλάσσεται σε ρόλους, από το όχι σε όλα στο ναι, και του παλιν, έτσι, δεν βγάλει τη χώρα από την κρίση. Και να σας πω κάτι. Εγώ λέω, εάν η χώρα βγει από την κρίση, δεν έχει να χάσει κανένας από την αντιπολίτευση. Έτσι και μικροπολιτικά να το πάμε. Η εφαρμογή οποιοδήποτε προγράμματος, αν έχει φθορά, δημοκρατία έχουμε, θα κατευθυνθεί όπου κατευθυνθεί. Αλλά έλεος όμως. Έλεος. Εάν δεν έχουμε βγάλει συμπεράσματα από την κρίση και συνεχίζουμε το ίδιο χαβά. Τον ίδιο χαβά. Τον ίδιο χαβά. Και να σας πω κάτι. Θα πούν οι άλλοι, ή απ' έξω, όποιες σκοπιμότητες και να έχουν ορισμένοι από αυτούς, που εμένουν, ορισμένες πλευρές απ' έξω, έτσι, και το βλέπουν όλοι αυτό το πράγμα, και δεν ισχύει μόνο σήμερα, ίσχυε και παλιότερα, θα πω εγώ. Ναι. Αυτή Γιώργο, η άποψη που έχει έτσι σχεγραφηθεί σαν άποψη του Σόιμπλε, υπήρχε από παλιά, υπάρχει και τώρα. Και είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στη χώρα. Είναι απίστευτο. Υπάρχει μια ελίτ, η οποία είναι εγωιστική, υπάρχει 1% των Ελλήνων, το οποίο είναι έτοιμο. Και έχω στοιχεία επ' αυτού να φύγει ανά πάσα στιγμή να πάει να ζει στο εξωτερικό. Okay. Κάποια στιγμή δεν θέλω να. Και δεν είναι θέμα ούτε αστυνομικό. Είναι μια ελίτ που ζει μόνο επειδή έχει καλό καιρό εδώ. Δεν την ενδιαφέρει η κρίση, δεν έχει πληρώσει για την κρίση. Μπορεί να είναι το 100% αυτό. Δεν ξέρω πόσο είναι. Έτσι. Και είναι έτοιμη να πάει να ζει στο εξωτερικό. Κλείστε τα σύνορα. Δεν την ενδιαφέρει. Αυτή την ελίτ δεν την ενδιαφέρει η Ελλάδα. Έτσι. Γιώργο, πες μου από εκεί και πέρα. Πρέπει η κυβέρνηση να εφαρμόσει ασύμετρα πλέον μέτρα εναντίον της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Ασύμετρα. Δεν έχει. Ασύμετρα μέτρα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Okay. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Πρέπει να όμως αφήσει τις ασύμετρες απειλές και να πάει στα ασύμετρα μέτρα. Ήδη την εβδομάδα το νομοσχέδιο για το αδύνατο το χρήμα. Μακάρι να βρει τον τρόπο να πολεμήσει το λαθρεμπόριο, ότι φοροδιαφυγή. Ασύμετρα, δεν ξέρω όλα. Ασύμετρα μέτρα. Έτσι. Γιατί ο λαός το θέλει αυτό. Και δεν λέω εκδικητικά εγώ. Δεν λέω να καλλιεργήσουμε εκδικητικά αισθήματα. Έτσι. Να σας πω κάτι. Λέμε τώρα για πρόσημο αριστερό σε αυτή την κρίση που είμαστε. Κατά τη γνώμη μου και την ομιλία μου στη Βουλή αυτό είπα. Ποιο είναι το κύριο πρόσημο αριστερό? Δίκαιη κατανομή των παρών. Έτσι. Να καταλάβει ο κόσμος. Βάρη υπάρχουν. Για να κλείσει κανένα κανάλι. Τι είπατε? Για να κλείσει κανένα κανάλι. Δίκαιη κατανομή των βαρών, είπα εγώ. Για το αριστερό. Έτσι. Και έπειτα. Πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω. Τις πιο, πιο πρωτότυπες για να αντιμετωπιστεί η αποκλιμάκωση, να πετύχουμε την αποκλιμάκωση ανεργίας. Ναι, αλλά κάντε το όμως. Ένα χρόνο κυβερνάτε. Ναι, λέω εντάξει. Λέω, δεν είναι εύκολο, μην περιμένουμε μια μέρα. Αλλά να δείξουμε ότι αντιστρέψουμε την κατάσταση. Όσο όμως το πολιτικό σύστημα δείχνει αυτή την εικόνα, έτσι, επιπτωμάτων και επισυντριμιών, να κερδίσει τι, λέω εγώ. Και υπάρχει μια εκδικητικότητα από μια μεριά του πολιτικού σύστηματος. Έχουμε λόγο να παρακαλούμε. Βέβαια, έχετε λόγο. Μια κουβέντουλα. Εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία. Η οικονομία δεν αναπτύσσεται. Το 2015 γυρίσαμε σε ύφεση προς τα κάτω. Το 16 προβλέπει 0,7, θα πάμε σε ύφεση με τα μέτρα που παίρνει. Εάν δεν αναπτύξουμε την οικονομία, σωτηρία δεν υπάρχει για κανέναν. Η ανθρωποφαγία, ο συνεχής χειρισμός, δήθεν θα κυνηγήσουμε κάποιους, τους κάποιους πλούσιους που είναι οι κακοί και θα τα φέρουμε υπέρ των φτωχών, μια αέναη λεκτική επαναδιανομή σε ένα συρρυκνούμενο ακαθάριστο εθνικό προϊόν πουθενά δεν μας πάει. Κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τεράστιο λάθος οικονομικής πολιτικής. Τεράστιο λάθος. Κάντε πρόταση. Τεράστιο. Βέβαια, σας την έκανα. Σας την έκανα και στη Βουλή και σας ξαναλέω και τώρα. Κάνετε λάθος να προτάσετε μόνο το χρέος. Να προτάξετε την ανάπτυξη και να προτάξετε το ασφαλιστικό. Να σταματήσετε να δίνετε τα χρήματα από κρατικοποίηση στην εξυπηρέτηση του χρέους. Να σταματήσετε να χαλάτε όλο το εθνικό σας κεφάλαιο που έχετε για να διαπραγματεύεστε το χρέος. Το χρέος μας χτυπάει το 2023. Είναι ένας άλλος αιώνας. Και να σταματήσετε να κάνετε τεράστιο λάθος στο μεταναστευτικό, το οποίο μας χτυπάει στο δόξα πατρί και σας το λέμε επί ένα χρόνο. Για όσα σας λέω, έχουμε καταθέσει επακριβείς προτάσεις. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να με τις λάβετε υπόψη σας. Διακριτικά σας διαβεβαιώ, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, οι όποιες γνώσεις μου στη διάθεσή σας. Μπορείς να σας εκθέσω στο παραμικρό. Ναι.